Ακούστε να δείτε, οι εργαζόμενοι υποκύπτουν στους εργοδότες, μην μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Από εκεί και μετά φταίει και το κράτος που δεν στελεχώνει τους, μηχανισμούς, τους ελεκτικούς μηχανισμούς, είτε λέγεται επιθεώρηση εργασίας, είτε λέγεται ΊΚΑ, είτε λέγεται ΣΔΟΕ. Από εκεί και μετά, εμείς σαν εργατικό κέντρο προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα. Πολλές φορές βάζουμε ήδη Εμεί οι δικαστέ στα αυτοκίνητά μα ενώπιον του καλοκαιριού είναι να κάνουμε ελέγχου. Καλούμε λοιπόν του εργαζόμενου, σε όποιο χώρο και να εργάζονται, να, να έρχονται στο εργατικό κέντρο να καταγγέλουν τέτοια είδου φαινόμενα. Και από εκεί και μετά, εμεί θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από εμά. Το 40% ανασφάλιση εργασία σημαίνει ότι δύο στου τρει εργαζόμενου είναι ανασφάλιστοι. Αυτό είναι φοβερό. Δεν μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι τίποτα. Έχουν βρει την πιπίλα, θα έλεγα, οι εργοδότες, ότι δεν έχουν δουλειά και ασελγούν πάνω στους εργαζόμενους. Καλούμε τον κρατικό μηχανισμό, ελεκτικό μηχανισμό, να παρέμβει, ούτω ώστε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Κοιτάξτε να δείτε, ο βασικός λόγος, ο οποίος συμβαίνει, είναι η απαξίωση των ελεκτικών μηχανισμών ή ακόμη και η κατάργησή τους. Είναι, πολύ, είναι, ήδη γνωστό ότι ο ελεκτικός μηχανισμός του ΙΚΑ έχει καταργηθεί, ενώ παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των λιγοστών επιθεωρητών της επιθεώρησης εργασία Ιρακλείου, υπάρχει μια απαξίωση γενικότερα της υπηρεσίας, αφού μόλις τέσσερις επιθεωρητές χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς, ε, ε, χωρίς έγκριση υπεροριακής απασχόλησης, οφείλουν να ελέξουν 26.000 επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι εργοδότες και, ε, και κινούνται τη μαύρη εργασία. Οπότε εδώ πέρα κλιμάκιο κατέβηκε πρόσφατα από την Αθήνα από το Υπουργείο, και αναγκάστηκα εγώ προσωπικά να βάλω το αυτοκίνητό μου για να βγούμε για ελέγχου σε ξενοδοχεία. Όπου εκεί όντω διαπιστώσαμε και μαύρη εργασία, αλλά και εργασία που μπαίνει μέσα σε ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή και δεν βρίσκει καν Έλληνα. Και το θέσαμε μάλιστα και στην περιφέρεια στην αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί οφείλει να μα αιτιολογήσει. Γιατί δίνει και άδειε εργασία σε αλλοδαπού εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν όλοι ξέρουμε ότι η ανεργία έχει αγγίξει στο κόκκινο και ειδικά, τα σφα... και ειδικά όταν δίνει το περιθώριο τη μαύρη εργασία, όταν έχουμε κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων. Πώς? Κοιτάξτε, ελέγχοι οι οποίοι έχουν γίνει και μάλιστα παρουσία το του εργατικού κέντρου είναι τελείω ελάχιστοι. ελάχιστοι που δεν αξίζει τον κόπο σας λέω να το αναφέρουμε και, και να τονίσω ότι δεν οφείλεται στους εργαζόμενους στους επιθεωρητές εδώ πέρα στο τοπικό γραφείο γιατί έχουμε μια ψυχή συνεργασία κάνουν οι ανθρώποι ό,τι μπορούν αλλά είναι στην απαξίωση των υπηρεσιών δεν έχουν ούτε αυτοκίνητο ούτε τίποτα. Δεν μπορούν να κινηθούν. Εμεί μόνο μέσω καταγγελιών πιέζουμε, βάζουμε τα δικά μα αυτοκίνητα και πιέζουμε και πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχου για να διαπιστώνουμε τι παραβάσει. Ότι ο εργαζόμενο είναι προκειμένου να βρει δουλειά και να μην έχει την ασφάλισή του, πάλι θα, 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 θα πρέπει να εργαστεί γιατί η κρίση που υπάρχει χρειάζεται χρήματα να έχει αυτός να περάσει με την οικογένειά του και θα θα δεχτεί δηλαδή να δουλέψει.